Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη Μία. Και κουδούνι μετά από σχεδόν δύο μήνες μακριά από τα Θρανία για χιλιάδες μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων με αυστηρά μέτρα προστασίας, κυρίες και κύριοι. Διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αναχώρησης, μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικά και κουβερτάκια σε κάποιες περιπτώσεις είναι μερικές από τις νέες συνήθειες για τα παιδιά. Το επόμενο στοίχημα είναι το άνοιγμα της τρίτης λυκείου, το οποίο θα εξετάσουν οι λοιμοξιολόγοι στην επόμενη συνάντησή τους την Παρασκευή. Πάμε να συνδεθούμε με την Αδαμαντία Λιόλιου, την Αναστασία Αργυριάδου, την Ευλαμπία Ρέβη και τον Άρη Κουτσιούκη. Πρώτα όμως πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Φρέσκου όλα όσα έχουν γίνει από το πρωί. Καιρός ήταν. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, ακόμη και περιοχών που βρίσκονται σε κόκκινο λόγω της πανδημίας, άνοιξαν και πάλι σήμερα μετά από 8 εβδομάδες. Καλό είναι για τα παιδιά και για μας, αλλά για τα παιδιά κυρίως να επανέλθουν στο φυσιολογικό τους περιβάλλον, νομίζω. Χαμόγελα ικανοποίησης από τους μικρούς μαθητές που έλαβαν θέση στα Θρανία με μάσκες, αντισηπτικά και κλιμακωτή προσέλευση, αλλά και από τους γονείς που ανακουφισμένοι τα συνόδευαν. Βέβαια θα δούμε και πώς θα πάει. Με τα κρούσματα και όλα αυτά που ακούγονται, και βλέποντας και κάνοντας, μάλλον. Νομίζω ότι τα παιδιά προσαρμόζονται πιο εύκολα από ότι εμείς. Σταδιακά και ανά δεκάλεπτο, οι μαθητές των τάξεων του Δημοτικού καταφθάνουν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί κάνουν συστάσεις για σύντομη παραμονή έξω από το σχολείο. Οι μαθητές παράλαβαν σήμερα και τις νέες τους μάσκες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία όλης της χώρας μοίρασε έντυπο με τις οδηγίες προσέλευσης και αποχώρησης προκειμένου να μην παρατηρηθούν εικόνες νοστισμού, αλλά και όλων των νέων μέτρων που περιλαμβάνονται στην εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την διαζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλη τη χώρα. Προσέλευση με κουβερτούλες, καθώς το μάθημα θα γίνεται με ανοιχτά παράθυρα, ζήτησε η διεύθυνση του δεύτερου δημοτικού σχολείου της Χαλάστρας στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Με τις κουβερτούλες στα χέρια επέστρεψαν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες στο δεύτερο δημοτικό Χαλάστρας μετά από επιτροπή της διευθύντριας του σχολείου. Εφόσον τα παράθυρα θα πρέπει να είναι ανοιχτά, να αερίζονται πολύ συχνά οι χώροι, σκεφτήκαμε ότι ακούσαμε άλλα σχολεία, μπουφάν, χοντρά, γαντάκια κτλ. Εμείς σκεφτήκαμε μία μικρή κουβερτούλα για να μπαίνει στα ποδαράκια του παιδιού να μην κρυώνει. Άμα κάνει κρύο, είναι χρήσιμη. Εντάξει. Είναι πρωτόγνωρο για αυτές. Τις άρεσε. Θέλω να δουν πώς θα πάει. Είναι δυνατόν με την κουβέρτα μέσα στο σχολείο. Άγνοια για την πρόθεση της διευθύντριας του σχολείου να υιοθετήσει μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στις οδηγίες του Υπουργείου, δήλωσε ο διευθυντής της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Φυσικά δεν υπήρχε καμία οδηγία τέτοια. Μία ενέργεια που από υπερβολικό ζήλο μπορεί πιθανόν να δημιουργήσει, αν θέλετε, προβλήματα ή να γελιοποιήσει μια κατάσταση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δημοτικά σχολεία στη Μεταμόρφωση και τη Νέα Χαλκιδόν επισκέφθηκε το πρωί Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, που δεν κλείδωσε τα παράπονα ούτε από τους γονείς που την υποδέχτηκαν. Αλλά ούτε από 11χρονους μαθητές για την προβληματική τηλεκπαίδευση. Πώς πήγε το μάθημα από τον υπολογιστή? Έχουν προσθεθεί νέα μέτρα προστασίας και πρόληψης, δωρεάν τεστ για τους εκπαιδευτικούς μας, κλιμακούμενη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης για τα παιδιά. Τι σημαίνει να ανοίξουμε ασφάλεια? Σημαίνει το σύνολο των εκπαιδευτικών να βρεθούν στα τμήματα μετά από τεστ. Δεν γίνεται να γίνονται δειγματοληπτικά τεστ. Πρέπει να υπάρχουν δωρεάν διαθέσιμα τεστ για τους μαθητές οι οποίοι μένουν σε σπίτια που υπάρχει ευάλωτος μέσα σε αυτό το σπίτι ευπαθής ομάδα. Το πώς ακριβώς θα γίνει η επιστροφή και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, πρώτο κουδούνι σήμερα για νηπιαγωγεία και δημοτικά, κουδούνι σχολάσματος αυτή την ώρα και ξεκινάμε τις συνδέσεις μας με την Αδαμαντία Λιόλιου για να δούμε πώς πήγε η πρώτη μέρα. Έπειτα από 55 ημέρες, Λίνα, οι μαθητές στο σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έλαβαν τις θέσεις τους στα Θρανία. Πριν από λίγο ακούσαμε λοιπόν το κουδούνι για το σχόλασμα των μαθητών. Ήδη έχει ξεκινήσει η αναχώρησή τους κλιμακωτά και αναδιαστήματα. Από τη 1:50 έχουν αναχωρήσει οι μαθητές της πρώτης δημοτικού. Έπειτα στη 1 οι μαθητές της δευτέρας δημοτικού και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες τάξεις ανά λίγα λεπτά και με τη χρησιμοποίηση και των τριών εξόδων εδώ του σχολείου της Αγίας Παρασκευής. Και μπει στο 7ο Δημοτικό όπου και βρισκόμαστε, με τους εκπαιδευτικούς να συνοδεύουν τα παιδιά για την έξοδό τους στο προάβλιο, έτσι ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις, αλλά και με τις συστάσεις και την ενημέρωση του Διευθυντή του Σχολείου από τα μεγάφωνα προς τους γονείς, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το σχολείο, προκειμένου να μην συνοστίζονται και να έχουν ένα σύντομο χρόνο παραμονής έξω από το προάβλιο του σχολείου. Να πούμε ότι σήμερα μοιράστηκαν και οι οδηγίες προς τους μαθητές για την υποχρεωτική χρήση της μάσκας και την τακτική χρήση του αντισηπτικού.
όπου και οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με τα αντισηπτικά διαλύματα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οδηγίες με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τον φυσικό ερισμό των τάξεων. Ο καιρός ακόμη είναι καλός, συνεπώς θα πρέπει τουλάχιστον για 10 λεπτά κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας τα παράθυρα να παραμένουν ανοιχτά, όπως και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μάλιστα, σε λειτουργία βρίσκονται και τα κηλικεία των σχολείων με σαφείς οδηγίες και με αποστάσεις των μαθητών, προκειμένου να περιμένουν για να πάρουν το φαγητό τους και να αγοράσουν ό,τι χρειάζεται. Και θα πρέπει να πούμε, μάλιστα, Λίνα, αυτή τη στιγμή ακούμε βέβαια και τον διευθυντή του σχολείου από τα μεγάφωνα που κάνει τις απαραίτητες συστάσεις. Να ενημερώσουμε, μάλιστα, πως μπορεί σήμερα τα σχολεία, οι τάξεις αλλά και το προάβλιο να γέμισαν με παιδικές φωνές και οι μαθητές να βρήκαν το φυσικό τους χώρο. Ωστόσο, αυτό γίνεται μέσω αντιδράσεων. Ήδη η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, όπως επίσης και η Ομοσπονδία των Γονέων, έχουν βγάλει αντίστοιχο κάλεσμα για συναντήσεις διαμαρτυρίας, καθώς, όπως λένε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή και αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν στο κλείσιμο και πάλι των σχολείων. Μάλιστα. Να πούμε, μάλιστα, ότι τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα και στο άνοιγμα των υπόλοιπων βαθμίδων. Προτεραιότητα φυσικά στην Τρίτη Λυκείου. Όπως έχει επισημάνει όμως η Νίκη Κεραμέως, η διαδικασία γίνεται βήμα-βήμα, σταδιακά, με συνεχείς συζητήσεις, σύμφωνα βέβαια με τις εισηγήσεις των επιστημόνων και την πορεία της πανδημίας. Λοιπόν, τώρα την εικόνα, κυρίες και κύριοι, από το σχόλασμα σε δημοτικό στην Κάτω Τούμπα θα μας μεταφέρει σε απευθεία σύνδεση η Αναστασία Αργυριάδου. Λίνα, ομαλή επιστροφή των μαθητών και τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Στηρίχθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας. Η προσέλευση των μαθητών στις σχολικές αίθουσες είναι μεγάλη και αυτή την ώρα βλέπετε το σταδιακό σχόλασμα στο 72ο Δημοτικό Σχολείο της Κάτω Τούμπας. Είναι εδώ οι γονείς, στηρούν τα μέτρα προστασίας και μέτρα ασφαλείας. Τα παιδιά φεύγουν σταδιακά ανατάξεις και η διευθύντρια του σχολείου στην είσοδο δίνει τις συστάσεις ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις και να φεύγουν όσο πιο σύντομα γίνεται γονείς και παιδιά από το χώρο του σχολείου. Οι μικροί μαθητές είναι ενθουσιασμένοι που συναντήθηκαν ξανά με τους συμμαθητές τους. Οι γονείς και εκπαιδευτικοί είναι αρκετά προβληματισμένοι. Προβληματίζονται για το τι θα γίνει όταν θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία. Διότι σήμερα, από ό,τι μας είπαν, ήταν συνεχώς ανοιχτά τα παράθυρα στις σχολικές αίθουσες και μάλιστα σύστησαν τους μαθητές να μην βγάλουν καθόλου τα πανωφόρια τους. Και τι θα γίνει όταν θα βρέξει, πού θα προαυλίζονται. Και στο συγκεκριμένο σχολείο, η διευθύντρια μας είπε ότι και αυτή θα προτρέψει στους μικρούς μαθητές, παρότι δεν υπάρχει ανάλογη οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας, θα τους προτρέψει τις επόμενες ημέρες να πάρουν και αυτοί μαζί τις κουβερτούλες τους και να έρθουν για μάθημα. Ναι, και μάλλον θα χρειαστεί, γιατί πέφτει πολύ η θερμοκρασία. Θα τα δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας, πάνω από 10 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρεμιέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των εμβολιασμών για το πολυπόθητο ραντεβού στις ηλικίες άνω των 85 ετών. Την ίδια ώρα, νέες παρτίδες εμβολίων έφτασαν με ειδική πτήση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ενώ οι εμβολιασμοί προχωρούν με κανονικούς ρυθμούς, οι ειδικοί παραμένουν σε αυξημένο συναγερμό για την πορεία του τρίτου κύματος της πανδημίας στη χώρα μας. Σήμερα είναι η πρεμιέρα για την πλατφόρμα στην οποία οι ηλικιωμένοι άνω των 85 ετών θα μπορούν να κλείνουν το πολυπόθητο ραντεβού για τον εμβολιασμό τους. Στην ενημέρωση των 6, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους θα δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις και αμέσως μετά η πλατφόρμα θα άνοιξει για τους πολίτες. Τα ραντεβού θα κλείνονται με τρεις τρόπους. Εάν κάποιος είναι εγγεγραμμένος στην άλλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνει αυτόματα μήνυμα και το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επιβεβαιώσει το ραντεβού εντός 3 ημερών. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στην άλλη συνταγογράφηση, μπορούν να κλείσουν ραντεβού στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του τάξης ή να απευθυνθούν στο πλησιέστερο φαρμακείο ή ΚΕΠ. Ακόμη μια παρτίδα με 83.850 δόσεις των εμβολίων της Pfizer έφτασαν σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και προωθήθηκαν στις αποθήκες. Λίγο πριν τις 10 και στη Θεσσαλονίκη έφτασε άλλη μια παρτίδα με 20.000 εμβόλια. Ήταν η τέταρτη παραλαβή που έχουμε κάνει. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι ειδικοί τα επιδημιολογικά δεδομένα και αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας υπό το φόβο και του τρίτου κύματος. Μέχρι να δούμε αυτή τη εβδομάδα πώς θα πάει το πράγμα, που θα αρχίσουν να φαίνονται υποτίθεται και, οι κακές επιπτώσεις των εκτός εντός εισαγωγικών των μέτρων τη διάρκεια των εορτών. Ο εμπορικός κόσμος αγωνιά και ζητά το άνοιγμα των καταστημάτων με μέτρα και αποστάσεις. Κάτι που εξετάζει και η κυβέρνηση, όλα όμως εξαρτώνται από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Πρέπει να λειτουργήσει η αγορά έστω και με το click away άμεσα. Οι ειδικοί του Υπουργείου Υγείας θα εξετάσουν το ενδεχόμενο σταδιακού ανοίγματος της αγοράς αλλά και της τρίτης λυκείου τις επόμενες ημέρες.
Σάλλος έχει προκληθεί από δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο που αποκαλύπτουν ότι η Γερμανία προχωρά σε διμερείς συμφωνίες και θα λάβει εμβόλια εκτός των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εταιρείες παραγωγής εμβολίων. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα παραλάβει εμβόλια εκτός συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί διαπραγματεύεται, μαζί αποφασίζει και μαζί λαμβάνει τα εμβόλια. Απαγορεύεται να κάνει κάποια συμφωνία. Με ανακοίνωση του, το Κινάλ ζητά απαντήσεις για τον τρόπο που διεξήχθη ο διαγωνισμός για την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα κλείνουν το ραντεβού για το εμβόλιο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, αναρτάται σήμερα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την ΙΔΙΚΑ μόλις την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου το απόγευμα, με οικονομικό προϋπολογισμό 723.000 πλέον ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 3η 12 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Στο θέμα των εμβολίων αναφέρθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα μας ενημερώσει η Σοφία Φασουλάκη. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Επίσημη πρώτη σήμερα για τον κύριο Χρήστο Ταραντήλη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι μέχρι ώρας έχουν εμβολιαστεί 44.620 συμπολίτες μας και το σχέδιο της κυβέρνησης παραμένει το ίδιο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι να έχουν εμβολιαστεί, να έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πολυπόθητο τείχος ανοσίας. Όσο έρχονται τα εμβόλια, τόσο θα προχωρά και προχωράει η εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο θα ανοίγουν και περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να εμβολιάζονται καθημερινά περισσότεροι συνανθρωποί μας, είπε ο κύριος Ταραντήλης. Επιμένοντας στο θέμα του εμβολίου και του αριθμού του Λίνα, καθώς όπως είπε έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον 24 εκατομμύρια δόσεις, δεν μπορούμε να κινηθούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δεσμευτικό όπως είπε το πλαίσιο που έχουμε και υπάρχουν και κυρώσεις. Ο αριθμός αυτός, τα 24 εκατομμύρια δόσεις, υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Ταραντήλης αναφέρθηκε και στο θέμα των πρόωρων εκλογών, που είδε στο οποίο ανέκυψε πρόσφατα με τον ανασχηματισμό. Ο κύριος Ταραντήλης έκλεισε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία που έχει μπροστά της. Μάλιστα, λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ταραντήλης πριν από λίγο για τα εμβόλια και επανερχόμαστε. Έχουμε κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον 24 εκατομμύρια δόσεις, το οποίο σημαίνει, όπως ανέφερα και στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι υπάρχει δυνατότητα να εμβολιαστούν μέχρι και 15 εκατομμύρια πολίτες. Προφανώς, εμείς δεν έχουμε λιγότερους από 15 εκατομμύρια πολίτες. Πράγμα που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό που έχουμε εξασφαλίσει υπερκαλύπτει τις ανάγκες μας. Τώρα, μία ακόμα παρτίδα εμβολίων έφτασε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Άρη Κουτσιούκη που θα μας ενημερώσει. Πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη παρτίδα, λοιπόν, περίπου 20.000 εμβολίων που έφτασε με ειδική πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στη συνέχεια, με αστυνομική συνοδεία, ήρθε εδώ στο χώρο όπου φυλάσσονται στα ειδικά ψυγεία. Να σας πω πως από εδώ στη συνέχεια θα προωθηθούν αυτά τα εμβόλια στα εμβολιαστικά κέντρα της Μακεδονίας και της Θράκης, προκειμένου να συνεχιστεί ο εμβολιασμός σταδιακά και στον γενικό πληθυσμό. Με τους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης, πάντως, να εκφράζουν και ένα παράπονο για το ότι έμειναν εκτός αυτής της διαδικασίας ένταξη των υγειονομικών στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού. Όπως λένε, από την αρχή της πανδημίας έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος, βρίσκονται καθημερινά στα φαρμακεία τους και πολλές φορές έρχονται σε επαφή με ασθενείς πιθανόν που αντιμετωπίζουν και τον κορονοϊό. Καθημερινές είναι πάντως, να σας πω, οι παραδόσεις από το προηγούμενο απόθεμα που είχαν εδώ στις αποθήκες προς όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ, όπως πληροφορούμαστε, εντός της εβδομάδας αναμένεται να παραλάβουν και ένα ακόμη ψυγείο, Λίνα, προκειμένου σε αυτό να αποθηκεύσουν εμβόλια άλλης εταιρείας που αναμένονται να φτάσουν στη χώρα μας εκτός από αυτό της Pfizer. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στην Αθήνα πάλι, κυρίες και κύριοι. Καθώς παρατείνεται το σκληρό lockdown στην Δυτική Αττική, δεν είναι καλά τα επιδημιολογικά δεδομένα στις περιοχές αυτές και η Ευλαμπία Αρέβη βρίσκεται σε ένα μπλόκο που έχει στήσει η Τροχέα.
Ναι, Ελένα, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο της Ελευσίνας και στον Ασπρόπυργο τα περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν έως τις 18 του μήνα. Απαγόρευση μετακίνησης μετά τις 6 και απαγόρευση μετακίνησης εκτός Δήμου μεταξύ άλλων σε αυτά τα μέτρα. Τώρα, εμείς είμαστε σε ένα μπλοκ από τα σκληρά, θα λέγαμε, της τροχέας, στη συμβολή των οδών Ιερά Οδός και Οκεανίδων. Και είναι σκληρό γιατί από εδώ οι αστυνομικοί ελέγχουν όλοι όσοι επιχειρούν να μετακινηθούν εκτός νομού. Βλέπετε τώρα ότι έχουν σταματήσει ένα αυτοκίνητο και ζητούν τα χαρτιά από την οδηγό. Γιατί λοιπόν απαγορεύεται να μετακινηθεί εκτός νομού. Να σου πω τώρα, τέτοια μπλόκια υπάρχουν και σε άλλα σημεία και στην Ελευσίνα αλλά και στον Ασπρόπυργο. Ενώ και χθες η έλεγχη της αστυνομίας σε όλη τη χώρα ήταν εντατική. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έγιναν σχεδόν 80.000 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν μάλιστα περίπου 1.800 παραβάσεις, Ελίνα, ενώ έγιναν και 11 συλλήψεις και αυτές αφορούσαν κυρίως σε καταστήματα που βρέθηκαν να λειτουργούν, ενώ απαγορεύεται και επιβλήθηκαν και πολύ τσουχτερά πρόστιμα. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ. Εν τω μεταξύ, πάμε ξανά στην Σοφία Φασουλάκη, γιατί έχει πει και άλλα ενδιαφέροντα ο κύριος Ταραντήλη. Σοφία. Ελίνα, ρωτήθηκε αρκετές φορές για το άνοιγμα της αγοράς, για το επικείμενο άνοιγμα της αγοράς, αν δηλαδή θα έχουμε άρση του lockdown για το λιανικό εμπόριο στις 18 Ιανουαρίου. Ο κύριος Ταραντήλης επανέλαβε ότι κάθε Παρασκευή οι ειδικοί θα παίρνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και στη συνέχεια θα κάνουν τις εισηγήσεις τους προς την κυβέρνηση για τα επόμενα βήματα και επέμεινε σε αυτό ότι μόνη αρμόδια είναι η Επιτροπή των Ειδικών, η οποία θα εισηγείται και με βάση τις εισηγήσεις θα γίνονται οι επόμενες ενέργειες από την κυβέρνηση. Ενώ σε ερώτηση για το αν θα σταματήσουν τα SMS, ο κύριος Ταραντήλης ήταν κατηγορηματικός. Τα SMS δεν σταματούν, θα μείνουν όπως φαίνεται, Λίνα, για αρκετό καιρό ακόμη στη ζωή μας. Και ρωτήθηκε και για την καταγγελία που έκανε το κίνημα αλλαγής για την πλατφόρμα, Σοφία. Ναι. Ναι, όπως είπε Ελίνα, επρόκειτο για ένα plan B που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει η πλατφόρμα που έχει το ίδιο σχεδιάσει. Από τη στιγμή που λειτουργεί η πλατφόρμα καλά, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί και το plan B. Γι' αυτό και ακόμα είναι σε εξέλιξη ο διαγωνιστικός διαγωνισμός. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, τα 90 εκατομμύρια έφτασε, κυρίες και κύριοι, και ξεπέρασε παγκοσμίως ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού, σύμφωνα με απολογισμό του πρακτορείου Reuters. Την ίδια ώρα, πολλές χώρες της γυραιάς Ηπείρου σπέβδουν να επιταχύνουν τον ρυθμό των μαζικών εμβολιασμών, παρατείνοντας ταυτόχρονα τα περιοριστικά μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας με τον Παντελή Βαλασόπουλο, τη Μαρία Ψαρά και τον Θανάση Αυγερινό. Πρώτα όμως πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στη Μεγάλη Βρετανία, που κατέγραψε 54.940 νέα κρούσματα και 563 θανάτους το τελευταίο 24ωρο, πολλοί ήταν εκείνοι που βγήκαν στους δρόμους και τις παραλίες στο North Shields για βόλτα και άθληση, παρά το lockdown και παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης προς τους πολίτες να μείνουν στο σπίτι. Εικόνες συνωστισμού και κοντά στο Μάντσεστερ, όπου τα πάρκινγκ γέμισαν. Μεγάλες ουρές και στο Χάμστεντ Χιθ, στο Λονδίνο, με ουρές πολιτών να βρίσκονται έξω από καταστήματα πώλησης τροφίμων και καφέ. Παράλληλα, νέα κέντρα μαζικού εμβολιασμού ανοίγουν σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, 200.000 Βρετανοί εμβολιάζονται καθημερινά. Αριθμός που θα αυξηθεί σε 2 εκατομμύρια ανά εβδομάδα. Στόχος να έχει εμβολιαστεί όλος ο ενήλικος πληθυσμός μέχρι το φθινόπωρο του 2021. I'm optimistic about that because we know from the trials that the vaccines reduce the number of people who are hospitalized very, very significantly. Στο Ισραήλ έφτασε η νέα παρτίδα του εμβολίου της Pfizer με 700.000 επιπλέον δόσεις. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το 72% των πολιτών άνω των 60 ετών έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση, ενώ από σήμερα ξεκινά η χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Χρυσόν σενή, σοφ σοφ, μεραγκές μεόντ, βεζέον, καβάσεζα ατχαλά σε λασό. Οι περιορισμοί πάντως για την αναχέτηση της πανδημίας δεν γίνονται σεβαστοί από ορισμένους. Στην Τσεχία, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της ιστορικής πόλης της Πράγας για διαδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Ας ανοίξουμε την Τσεχία». Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 22 εκατομμύρια και οι νεκροί τις 370.000, οι ελπίδες αναποτίθενται στην εκστρατεία εμβολιασμού. Στη Νέα Υόρκη, τα κέντρα εμβολιασμού που άνοιξαν στο Μπρούκλιν και στο Μπρόνξ θα λειτουργούν από σήμερα κατόπιν ραντεβού 24 ώρες το 24ωρο. Εν τω μεταξύ, τη δεύτερη δόση του εμβολίου θα λάβει εντός της ημέρας ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Εν τω μεταξύ, με διαδικασίες fast track, κυρίες και κύριοι, η BioNTech κατασκευάσει 2 εργοστάσια στη Γερμανία για να ενισχύσει την παραγωγή της. Ο Παντελής Βαλασόπουλος στη σύνδεσή μας και θα μας πει περισσότερα.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Υγείας του Jens Spahn, με πολύ γρήγορες διαδικασίες θα δοθεί άδεια στην BioNTech να λειτουργήσει ένα νέο εργοστάσιο στο Μάρκου της Γερμανίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Πρόκειται για εργοστάσιο της εταιρείας Novartis, το οποίο αγοράστηκε τώρα από την BioNTech. Θα μπορεί, όπως λένε, να παράγει 750 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου το χρόνο και θα στηρίζεται επιστημονικά από την Ιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάρμπουργκ, που είναι στην ίδια τοποθεσία. Επίσης, με τις ίδιες διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες και ανάλογο εργοστάσιο στο Αμβούργο της Γερμανίας. Εδώ να σου πω ότι σύμφωνα με τον Διευθύνων Σύμβουλο της BioNTech, τον Τούρκο τον κύριο Σαχίν, τον καθηγητή Σαχίν, με την τεχνολογία του εμβολίου, αυτή τη νέα τεχνολογία, το RNA, μπορεί σε λίγο καιρό να έχουμε ένα πολύ εντυπωσιακό φάρμακο εναντίον της κλήρησης κατά πλάκας. Και όπως λέει ο κύριος Σαχίν, αυτή η τεχνολογία για το εμβόλιο ανοίγει δρόμους και για άλλες ασθένειες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα την Μαρία Ψαρά, γιατί στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, διήστανται οι απόψεις για τη λειτουργία των σχολείων. Και η Μαρία, είναι λογικό αυτό. Όπου είναι καλή εικόνα, τα σχολεία είναι ανοιχτά. Λίνα, το άνοιγμα των σχολείων έχει προβληματίσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι γνώμες των επιστημόνων διήστανται. Από τη μια, μελέτες λένε ότι το 80% των κρουσμάτων σε μαθητές και δασκάλους καταγράφεται εκτός σχολείου. Από την άλλη, γιατροί λένε ότι τα παιδιά μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι, στους γονείς τους, στην οικογένειά τους και δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Σήμερα, Δευτέρα, η εικόνα των ανοιχτών και των κλειστών σχολείων στην Ευρώπη ποικίλει. Ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Λίνα. Κλειστά στη φυσική παρουσία είναι τα σχολεία στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτά παραμένουν τα σχολεία στη Γαλλία, την Ιταλία, την Σουηδία, την Πορτογαλία και τη Φιλανδία. Εδώ στο Βέλγιο, Λίνα, να σου πω ότι το σύστημα είναι υβριδικό. Κάποια παιδιά, κάποιοι μαθητές είναι στο σχολείο, κάποιοι άλλοι παρακολουθούν με τηλεκπαίδευση. Το άνοιγμα ή μη των σχολείων είναι μια αρμοδιότητα των κρατών μελών, θέλω να σου πω. Οπότε κάθε χώρα οργανώνει τη δική της στρατηγική, τη δική της πολιτική και ακόμα και στα θέματα των μέτρων υγιεινής. Να σου πω κάτι τελευταίο κλείνοντας σε σχέση με τα εμβόλια. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε την κατάθεση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων του φακέλου για την AstraZeneca, για το εμβόλιο δηλαδή της Οξφόρδης, και η απόφαση αναμένεται πριν το τέλος του Ιανουαρίου. Και από σήμερα ξεκινάει και η διανομή του νέου πια εγκεκριμένου εμβολίου της Moderna στα κράτη-μέλη. Μάλιστα. Κάθε χώρα λοιπόν έχει τη δική της στρατηγική για τα σχολεία αλλά και για τα εμβόλια, κυρίες και κύριοι. Και ενώ στην Ευρώπη σε αρκετές χώρες οι εμβολιασμοί πάνε με ρυθμό χελώνας, στη Ρωσία είναι τα επίσημα στοιχεία, Θανάση Αυγερινέ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και οι Ρώσοι είχαν πέσει έξω και είχαν καθυστερήσει σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις τους. Παρ' όλα αυτά, η Ρωσία αυτή τη στιγμή μοιάζει να κερδίζει ένα ακόμη στοίχημα και είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε αριθμό εμβολίων που ήδη έχουν γίνει. Ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμένων μόνο με Sputnik V, ενώ υπάρχουν και αρκετές δεκάδες χιλιάδες εμβολιασμένων με τα άλλα δύο διαφορετικής τεχνολογίας εμβόλια που συνεχίζουν τις κλινικές δοκιμές τους και αναμένονται να ενταχθούν στη φαρέτρα των ρωσικών εμβολίων εντός του μήνα. Υπάρχει πάντως εξέλιξη και η ίντριγκα σχετικά με το πότε θα κάνει το εμβόλιο ο πρόεδρος Πούτιν. Κυκλοφόρησαν πάλι φήμες ότι έχει ήδη εμβολιαστεί, διαφορετικά δεν θα προχωρούσε σε συναντήσεις διαζώσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, υποδέχεται στη Μόσχα τους ηγέτες Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπός του και πάλι το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι ο ίδιος ο πρόεδρος θα ανακοινώσει πότε θα εμβολιαστεί. Δεν είναι απίθανο, λέω εγώ, ο Ρώσος πρόεδρος να θέλει να στηρίξει κάποιο από τα λιγότερο διαφημισμένα ρωσικά εμβόλια. Πάντως, το Sputnik, που είναι το πιο γνωστό μέχρι στιγμής, σιγά-σιγά εδραιώνεται παγκοσμίως σε μια σειρά χώρες, καθώς είναι ισχυρό το κίνημα υπέρ των παραδοσιακών και οι επιφυλάξεις για τα γενετικά εμβόλια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τις προηγούμενες ημέρες η ανταποκρίτρια των New York Times στη Μόσχα έκανε το εμβόλιο, έγραψε θετικά, όπως και το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg. Η ομάδα του Sputnik τρολάρει από το λογαριασμό της στο Twitter ότι το ρωσικό εμβόλιο προστατεύει από τον κορονοϊό ακόμη και τους επικριτές του και περιμένει την απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Στα τέλη του μήνα αναμένεται να γίνει διαβούλευση για να δοθεί αυτή η περιβόητη άδεια χρήσης για λόγους έκτακτης ανάγκης, η οποία βέβαια θα
κλιμακώσει και θα διευκολύνει τις διεθνείς συνεργασίες του Σπούτνικ. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ. Περνάμε στο θέμα των ελληνοτουρκικών, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα με επικοδομητικό τρόπο θα προσέλθει στο διάλογο όταν και εφόσον η Άγκυρα απευθύνει πρόσκληση για να συζητήσει τη μία και μόνη διαφορά, που είναι ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντήλης πριν από λίγο. Την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει τους τακτικούς ελιγμούς στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στην ατζέντα που θέλει να διαμορφώσει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμένει στη διγλωσία και στους τακτικούς ελιγμούς η Άγκυρα, τόσο στο θέμα της έναρξης των ελληνοτουρκικών διερευνητικών επαφών, όσο και στην ατζέντα που θέλει να διαμορφώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική κυβέρνηση αυτό που πιστεύει είναι ότι όποτε και αν επανακινήσουν οι διερευνητικές επαφές, σίγουρα θα προσέλθει με μια θετική, ειλικρινή βούληση και μια επικοδομητική διάθεση σε κάτι τέτοιο. Σημειώνω ότι μοναδικό θέμα συζήτησης είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα ελπίζει σε καλές εξελίξεις σχετικά με τις σχέσεις με την Ελλάδα. Ο πρόεδρος μας είχε μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τέλος αυτού του μήνα, δύο υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επισκεφτούν τη χώρα μας. Αν και όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών, η Τουρκία καθυστερεί να απευθύνει πρόσκληση στην Ελλάδα. Η Άγκυρα στοχεύει να προχωρήσει σε μια αποσύνδεση των ελληνοτουρκικών από τη θετική ατζέντα που θα περιλαμβάνουν οι ευρωτουρκικές σχέσεις που μεταξύ άλλων θα συζητηθούν αναλυτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Μετά από αρκετούς μήνες ψυχρότητας, ο Ταγί Περντογάν επικοινώνει σε μέσο τηλεδιάσκεψης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilmediğini vurguladı Erdoğan. Bu durumun sadece ilişkilerin geleceği bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını dile getirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Η ολοφάνη ρυθμή του Τούρκου Προέδρου για Ελλάδα, Κύπρο αλλά και Γαλλία κινείται σε διαφορετικό μήκος σχήματος από τις πρόσφατες δηλώσεις Τσαβούσογλου. Fransız mevkidaşımla son derece yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve bu çerçevede ilişkilerin normalleştirmesi için bir yol haritası üstünde kararlaştırıldı ki στις 21 Ιανουαρίου, ανήμερα της επίσημης ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων στο Λευκό Οίκο από τον νέο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου αναμένεται να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για διάλογο με την Τουρκία. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Μευλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες για να συνεχίσω την αποστολή που ελήφθη από τους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Και ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, κυρίες και κύριοι, είδηση της τελευταίας στιγμής. Απίφθινε πριν από λίγο πρόσκληση στην ελληνική πλευρά η Μαρία Ζαχαράκη στη σύνδεσή μας και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Φαίνεται ότι η περιβόητη πρόσκληση ήρθε τελικά. Πριν από λίγο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, έδωσε μια κοινή συνέντευξη τύπου με τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών των Κατεχομένων. Και εκεί, λοιπόν, απίφθινε δημοσίως πρόσκληση στην Ελλάδα για διερευνητικές επαφές εντός Ιανουαρίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, Λίνα, καλούμε την Ελλάδα για την πρώτη συνάντηση των διερευνητικών επαφών εντός του Ιανουαρίου. Χωρίς ωστόσο βέβαια, Λίνα, να δώσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και το πλαίσιο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει και κάποια γραπτή πρόσκληση. Προς το παρόν είναι σε λεκτικό, σε προφορικό επίπεδο, την οποία απίφθινε ο κύριος Τσαβούσογλου δημοσίως από την Άγκυρα σήμερα. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου τώρα αναφέρθηκε βέβαια σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου φυσικά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα επιτρέψουμε τη σφαγή των Τουρκοκυπρίων στη διάσκεψη για τη Μεσόγειο, αναφερόμενος σε αυτήν την πολυμερή διάσκεψη που προετοιμάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Τουρκία το είπε αυτό γιατί η Τουρκία θέλει να συμμετάσχουν και οι Τουρκοκύπροι σε αυτήν, παρόλο που δεν αναγνωρίζεται ως κράτος και φυσικά η Ευρώπη αντιδρά σε αυτήν τη συμμετοχή. Επανέλαβε βέβαια δε τη λύση των δύο κρατών και ανέφερε ότι στα πρόσφατα ταξίδια του που έκανε στην Ευρώπη, το είπε στου
ομολόγους του, το είπε στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το Κυπριακό και ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και εκείνος το ανέφερε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως βλέπουμε λοιπόν, Λίνα, η Άγκυρα γνωρίζει λοιπόν ότι η εξομάλυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από το διάλογό της με την Ελλάδα και με την αυγή του νέου χρόνου όλοι οι κρατικοί, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εδώ στην Άγκυρα το δηλώνουν με κάθε τρόπο. Μάλιστα. Και ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου, Ιμπραχήμ Καλίν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο δίκτυο CNN Turk, δήλωσε ότι η Άγκυρα ελπίζει σε καλές εξελίξεις σχετικά με την Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Ερντογάν, ναι, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εκεί είπε ότι πρέπει να ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές σε κάθε επίπεδο και με την Ελλάδα και με την Ευρώπη. Η Άγκυρα αυτή τη στιγμή βλέπει τώρα ένα ευνοϊκό έδαφος και μια θετική ατμόσφαιρα όσον αφορά τις σχέσεις της με την Ευρώπη, ή τουλάχιστον, Λίνα, αυτό ελπίζει να είναι καλό το κλίμα, γιατί έχει αλλάξει συμπεριφορά, όπως έχουμε πει, και θεωρεί ότι μπορεί να βρει ανταπόκριση πλέον. Λοιπόν, και περιμένουμε λοιπόν πώς θα διατυπωθεί το επίσημο προσκλητήριο της τουρκικής πλευράς στη χώρα μας για έναρξη των διερευνητικών επαφών. Το είπε πάντως πριν από λίγα λεπτά ο Μευλούτ Τσαβούσογλου σε αυτή τη συνέντευξη που μας αναφέρεις, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η σοβαρότερη χιονόπτωση από το 1971 στη Μαδρίτη, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί νέες προκλήσεις στους υγειονομικούς της Ισπανικής πρωτεύουσας. Με εκατοντάδες περιοχές αποκλεισμένες και το αεροδρόμιο της πόλης καλυμμένο με πάγο, οι αρχές δίνουν αγώνα δρόμου για να πραγματοποιηθεί η διανομή των εμβολίων με ασφάλεια και ταχύτητα. Το αεροδρόμιο Μπαράχας της Ισπανικής πρωτεύουσας είναι καλυμμένο με πάγο και χιόνι. Χιλιάδες πολίτες έχουν αποκλειστεί. Αφού έμεινε κλειστό για δύο ημέρες, το αεροδρόμιο ανοίγει δειλά. Σήμερα εξάλλου καταφτάνει η νέα παρτίδα του εμβολίου των Pfizer BioNTech. Pero está previsto que en la madrugada de hoy, en la madrugada próxima de lunes, pueda aterrizar un vuelo con las dosis de esta semana. Ο στρατός προσπαθεί να ανοίξει τους 600 κλειστούς από τη χιονόπτωση δρόμους, καθώς εκατοντάδες περιοχές είναι αποκλεισμένες από την κακοκαιρία Φιλομένα. Η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα στείλει οχηματοπομπές που θα μεταφέρουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, τρόφιμα και φάρμακα. Tomamos todas las medidas precisas para, evidentemente, su distribución posterior en los centros sanitarios de las comunidades correspondientes. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο. Ήδη έχουν διασωθεί περισσότεροι από 1.500 πολίτες παγιδευμένοι στα αυτοκίνητά τους. Μερικοί όμως δεν τα καταφέρνουν. Ήδη από την κακοκαιρία η χώρα θρηνεί 4 νεκρούς. Nos tenemos que limpiar todas las bocas de metro, sobre todo. Cruces peligrosos donde haya mucha gente. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας έχει ανακοινώσει ότι για τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα αγγίζει τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας το χιόνι σε πάγο και προκαλώντας ακόμα περισσότερες ζημιές. Comenzamos una segunda fase de vuelta a la normalidad que va a ser muy compleja. Οι κάτοικοι πάντως που έχουν να δουν τη Μαδρίτη στα λευκά εδώ και δεκαετίες ξεχύνονται στους δρόμους για να χαρούν το χιόνι, αγνοώντας τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας και τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης. Εδώ στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, 14 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία μέχρι το Σαββατοκύριακο, καθώς εισβάλλει πολική αέρια μάζα από την κεντρική Ευρώπη. Και το σκηνικό θα είναι άκρος χειμωνιάτικο, με τα χιόνια να φτάνουν, καλό μεσημέρι, Κλέαρχε Μαρουσάκη, μέχρι και στην Αττική, στα βόρεια της Αττικής. Ακριβώς, Λίνα. Από τη ζέστη και τη σκόνη θα πάμε σιγά-σιγά στο κρύο και στο χιόνι μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Αιτία, όπως βλέπουμε και στον πρώτο μας χάρτη, είναι η πολική προέλευση αέρια μάζα που αναμένεται να ξεκινήσουν από την κεντρική Ευρώπη και να κινηθούν προς τα νότια-νότιο-ανατολικά τμήματα, επηρεάζοντας και τη χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως θα συγκρουστούν με τις πολύ θερμότερες που έχουμε από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και έχουν ανεβάσει σημαντικά τον υδράργυρο τις τελευταίες ημέρες. Προσεγγίσαμε ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου και θα σχηματίσουν διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας στην κεντρική Μεσόγειο, τα οποία σιγά-σιγά θα κατευθυνθούν προς τη χώρα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε στον επόμενο μας χάρτη το πρώτο κύμα που αναμένουμε αύριο. Με ισχυρές βροχές σε καταιγίδες, βλέπετε χαρακτηριστικά από το πρωί και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, με τους χρωματισμούς θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα που είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα, ιδιαίτερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά υπηρετικά τμήματα. Μέχρι το απόγευμα όλα αυτά. Μέχρι το απόγευμα. Συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται και μας τα ξαναχαλάει, Ελίνα, από την Πέμπτη. Όπως θα δούμε στον επόμενό μας χάρτη, ξεκινάει το ταξίδι της αυτή η πολική αέρια μάζα. Βλέπετε χαρακτηριστικά με το σκούρο μπλε χρώμα. Θα αρχίσει λοιπόν να κατηφορίζει προς τα νότια τμήματα της Ευρώπης. Θα επηρεαστεί λοιπόν και η χώρα μας από την Πέμπτη και μετά. Με τι ανώτατες θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες, όπως πολύ
μπροστά. Τόνοι θα πέσουν κατά 12 με 15 βαθμούς περίπου σε σχέση με τις τιμές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα είναι δηλαδή σημαντική η πτώση. Θα έχουμε δηλαδή βέβαια από, και τα, από τα 20 διάρκεια θα πάμε στους 8 βαθμούς. Στους 8 με 10 βαθμούς περιμένουμε τις μέγιστες θερμοκρασίες σταθερών. Βέβαια θα έχουμε και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Δεν αποκλείεται το Σαββατοκύριακο να δούμε να χιονίζει και μέχρι τα βόρεια προάστια της Αττικής. Το μελετάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Θέμα ορών είναι, κυρίες και κύριοι, κατάθεση πρότασης μομφής κατά του Ντόναλντ Τραμπ στη Βουλή από τους Δημοκρατικούς. Με όλο ένα και περισσότερους Ρεπουμπλικάνους να του γυρίζουν την πλάτη στην εκπνοή της θητείας του και τον Μάικ Πένς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει σε ισχύ την 25η τροπολογία, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τον κλειό να σφίγγει γύρω του. Οι επόμενες ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα κρίνουν πολλά. Οι Δημοκρατικοί καταθέτουν σήμερα στη Βουλή πρόταση μομφής κατά του Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας παράλληλα διορία 24 ωρών στον αντιπρόεδρο Μάικ Πένς να θέσει σε ισχύ την 25η τροπολογία με σκοπό την άμεση απομάκρυνση του Αμερικανού Προέδρου. Ο ίδιος ο Πένς δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. In the wake of the assault on the U.S. Capitol that he incited, Mr. Trump faces a second impeachment, perhaps even criminal charges. Αν αυτό πάντως δεν συμβεί, αναλαμβάνουν δράση οι ίδιοι οι δημοκρατικοί βουλευτές με άμεσες διαδικασίες στη Βουλή για την αποπομπή του Τραμπ. So it could begin Tuesday, could begin Wednesday, but it is pretty clear that it will start at some point this week. Πολλοί λένε πως δεν έχει νόημα να γίνει η απομάκρυνση του Τραμπ τώρα, λίγες ημέρες πριν από το τέλος της θητείας του. Η Δημοκρατική Πρόεδρος της Βουλής, Νάνση Πελόση, εξηγεί γιατί η άμεση απομάκρυνσή του ακόμα και τώρα έχει σημασία. If he pardons these people who are terrorists on the Capitol, there is a possibility that after all of this, there's no punishment, no consequence, and he could run again for president. And that's one of the motivations that people have for advocating for impeachment. Ο Πατ Τούμε είναι ο δεύτερος ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που συμφωνεί με τους δημοκρατικούς πως ο Τραμπ πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα. Ακόμα και ο Κόλιν Πάουελ, υπουργός εξωτερικών του Προέδρου Μπους, προέβη σε μια πρωτοφανή δήλωση. Do they realize that in a sense they caused, they encouraged at least this wildness to grow and grow? They did, and that's why I can no longer call myself a fellow Republican. Άλλος ένας ρεπουμπλικάνος, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, έξαλλος με τον Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει τη στήριξή του στον Τζο Μπάιντεν. President-elect Biden, we stand with you today, tomorrow and forever in defense of our democracy from those who would threaten it. Την ώρα που οι αρχές φοβούνται για νέα έκτροπα στην ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου, αστυνομικοί συνέλαβαν τον Γκρόβερ Μέρεντιθ, ο οποίος έγραφε σε μηνύματα σε φίλους και συγγενείς: θα φυτέψω μια σφαίρα στο κεφάλι της Πελώση. Από παντού, κυρίες και κύριοι, βάλετε ο Τραμπ και από την ίδια τη σύζυγό του. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Ανδρικάκη. Λίνα, πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος έβγαλε ανακοίνωση της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ, στην οποία καταδικάζει τα αιματηρά γεγονότα των προηγούμενων ημερών στο Καπιτόλιο. Η πρώτη κυρία αναφέρεται προσωπικά στα θύματα των επεισοδίων, τονίζει ότι τώρα είναι η ώρα να θεραπευτεί η χώρα και οι πολίτες και όχι να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα ορισμένοι και να έχουν προσωπικά ωφέλη. Ζητάει να σταματήσει η βία, να μην γίνονται διαχωρισμοί με βάση την πολιτική ιδεολογία ή το χρώμα του δέρματος. Ενώ τέλος, Λίνα, ευχαριστεί όσους υποστήριξαν εκείνη και το σύζυγό της τα τελευταία 4 χρόνια. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μείνετε στο Open αμέσως μετά. Ακολουθεί η Style Me Up με την Μαρία Μπακοδήμου και στις 3 και 4 κάνει πρεμιέρα η καθημερινή εκπομπή μαγειρικής Κάθε Μέρα Σεφ με τον Βαγγέλη Δρίσκα. Πρεμιέρα όμως και για το ράδιο Αρβίλα στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.